Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η αλήθεια θα φτάσει στα αυτιά του Στάθη με τον χειρότερο τρόπο. Ο Πότης θα είναι αυτός που θα ρίξει την φωτιά, ανακοινώνοντας στον Στάθη πως η Βασιλική και ο Φίλιππος είναι ζευγάρι. Μάλιστα δεν θα του πει μόνο πως η κόρη του είναι με τον Στεφανέα, αλλά και πως παντρεύτηκαν κρυφά στην Αθήνα. Ο Στάθης θα χάσει την ψυχραιμία του, ξεσπώντας με τον πιο φρικτό τρόπο. Ο Πότης τον τελευταίο καιρό φαίνεται πως στηρίζει τον καλό του φίλο Στάθη σε κάθε δυσκολία. Είναι δίπλα του και τον βοηθάει, πίνουν μαζί και κουβεντιάζουν παρέα. Οι φουρτούνες για τον Στάθη είναι πολλές. Από τη μία πλευρά η γυναίκα της ζωής του παντρεύεται έναν άλλον άντρα, ενώ από την άλλη η κόρη του παντρεύτηκε αυτόν που πήγε να σκοτώσει τον αδερφό της. Το σοκ θα είναι τεράστιο. Ο Πότης θα δει μια φωτογραφία στο κινητό της Άννας, στην οποία θα απεικονίζονται ξεκάθαρα ο Φίλιππος και η Βασιλική Αγκαλιά. Αμέσως, ως γνωστό, ο Πότης δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό και θα τρέξει στον Στάθη δείχνοντας του την φωτογραφία. Η Άννα θα γίνει έξαλλη. Βέβαια η οργή της δεν θα είναι τίποτα μπροστά στην οργή των Καβερνάρων. Ο Στάθης εισβάλλει στο σπίτι της Χαϊδός και ξεκινάει τις απειλές. Όλοι είναι εναντίον όλων. Θα μπει ένα τέλος σε αυτή την άσχημη βεντέτα μετά από τα τελευταία νέα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.